Απαρχαιωμένα είναι τα περισσότερα περιπολικά οχήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς μετρούν δεκαετίες χρήσης και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, εγκυμονώντας κινδύνους για την οδική ασφάλεια και τη ζωή των επιβενώντων. Τα παραπάνω υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Χαράλαμπος Τσίτσικας, σε επιστολή του προς τον αρχηγό της Ελλάς, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, όπως συνέβη πρόσφατα σε άλλες διευθύνσεις της περιφέρειας, μέσω αξιοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η κατάσταση είναι τραγική, δηλώνουν οι συνδικαλιστές της τοπικής Ελλάς, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που προκαλεί ο πεπαλαιωμένος στόλος, στα οποία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τις νευραλγικές υπηρεσίες, όπως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, το Τμήμα Άμεσης Δράσης, η Ομάδα Δίας, το Τμήμα Μεταγωγών και Δικαστηρίων. Η Ένωσή μας και η τοπική φυσική ηγεσία, μετά από πιέσεις προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά του πρόσφατου παρελθόν, κατάφερε την ένταξη της υπηρεσίας μας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την έγκριση της χρηματοδότησης προμήθειας 240 υπηρεσιακών οχημάτων. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμοδίους της περιφέρειας και από την ενημέρωση που έχουμε έχουν περαιωθεί οι διαδικασίες εκ μέρους της εδώ και καιρό, αναφέρει ο κύριος Τσίτσικας, τονίζοντας πως θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες και να ταξινομηθούν τα οχήματα το συντομότερο δυνατό στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αχαΐας για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αχαΐα ζητούν να δρομολογηθούν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να ενισχυθούν με νέο και σύγχρονο στόλο το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν με ασφάλεια την αποστολή τους στην κοινωνία.